Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και στη σημερινή βραδιά εκδηλώσεων «Πολιτιστικό καλοκαίρι 2017» του Δήμου Φλόρινας. Απόψε θα απολαύσουμε μια υπέροχη παράσταση από τη θεατρική ομάδα του Πρώτου Λυκείου Φλόρινας. Πριν ξεκινήσουμε, να σας ενημερώσουμε πως οι εκδηλώσεις μας θα συνεχιστούν με ένα τριήμερο φεστιβάλ μουσικής από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μουσικής Ερωδιός από 1 έως 3 Σεπτεμβρίου στον ίδιο χώρο. Από εμάς, καλή διασκέδαση. Αγαπητό κοινό, καλησπέρα σας. Η νεοσυσταθήσα English Drama Society θα ήθελα φυσικά σε αυτό το σημείο, χωρίς να γνωρίζει, να διορθώσω την αγαπητή Μυρτώ και να εξηγήσω ότι δεν πρόκειται πλέον για την ομάδα του πρώτου λυκείου. Δεν έχουμε πια καμία σχέση, απλώς τα παιδιά προέρχονται από εκεί. Αυτό το οποίο θα δείτε απόψε είναι ένα εντελώς νέο σχήμα. Πρόκειται για μια νεοσυσταθήσα ομάδα, η οποία ονομάζεται English Drama Society. Δηλαδή λέσχη αγγλικού θεάτρου, και την οποία, η οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά απόψε, στην πρώτη της εμφάνιση, και αποτελεί ουσιαστικά την ενηλικίωση και μεταξέλιξη αυτής της γνώριμης όλους σας ομάδας της αγγλικής λογοτεχνίας του πρώτου λυκείου. Άρα, ο κορμός αυτής της ομάδας, της English Drama Society, απαρτίζεται, όπως σας προανέφερα, από απόφοιτους και τελειόφοιτους, και η ομάδα αυτή πλέον του πρώτου λυκείου λειτουργεί ως φυτώριο που θα τροφοδοτεί μελλοντικά αυτή την ομάδα, η οποία φιλοδοξεί να βρίσκεται κοντά σας, εάν την αγκαλιάσετε με την αγάπη και τη ζεστασιά σας, για όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου, τις πολιτιστικές από εδώ και πέρα. Λοιπόν, τα ιδρυτικά μέλη αυτής της ομάδας είναι, θα σας τους παρουσιάσω με την σειρά πρωταγωνιστών και μελών της ομάδος. Ξεκινούμε με τον πολυπρωταγωνιστή μας, τον Θεμιστοκλή Μαλεσάντο. Όλα αυτά τα παιδιά που σας παρουσιάζουμε τώρα, εκτός από μέλη της ομάδας, αυτής που της νεοσυσταθήσας, είναι συγχρόνως και ιδρυτικά της μέλη. Αυτοί θα αποτελέσουν τον πυρήνα πάνω στον οποίο θα πατήσουν και τα μελλοντικά μέλη που θα προσθεθούν. Στη συνέχεια σας παρουσιάζουμε τις πρωταγωνίστριές μας, πρώτα την Κυριακή Τριανταφυλλίδη. Η οποία θα παίξει τους ρόλους της Ιουλιέτας και της Οφηλίας, στα έργα αντίστοιχα Ρωμαίος, Ιουλιέτα και Άμλετ. Και τέλος έχουμε επίσης την πρωταγωνίστριά μας, την Αγγελική Νικολαίδη. Αγγελικούλα. Η οποία θα παίξει το ρόλο της Ελάιζα στο Ωραία μου κυρία. Ωραία μου κυρία. Και επίσης έχουμε και το νεοανερχόμενο αστέρι μας, τον Αλέξανδρο Σιάλτση, ο οποίος απαιτήθηκε μια αποκάλυψη. Έδειξε πολύ μόλις το ταλέντο. Στο ρόλο του συνταγματάρχη Πίκερη και επίσης το Ωραία μου κυρία. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουν τα παιδιά, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμώς και εγώ τον Δήμο που έδωσε την ευκαιρία στη νέα αυτή, στο νέο αυτό σχήμα να κάνει την πρώτη του εμφάνιση. Εσάς φυσικά που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμώς την κυρία Σκριβάνου Βασιλική της Καλών Τεχνών, η οποία επιμελήθηκε τα σκηνικά μας και σε προηγούμενες παραστάσεις και σε αυτήν και μάλιστα και εξ αποστάσεως ακόμα. Καθώς και τον κύριο Δαλάκη, ο οποίος έχει ΑΟΚ να εργαστεί για όλες αυτές τις παραγωγές και όλο αυτό το ωραίο αποτέλεσμα είναι δική του δουλειά, καθώς επίσης και τις κυρίες Χριστίνα Πλασιώτη και Ελένη Νάνου και την ευγενική παρακόρηση των υπέροχων φορεμάτων των πρωταγωνιστριών μας. Ξεκινάμε λοιπόν, καλή σας διασκέδαση. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Υπενθυμίζουμε με πολύ σύντομο τρόπο την πλοκή του έργου για όσους δεν θυμούνται. Και αμέσως μετά ξεκινούν τα παιδιά. Η Μοντάκη και η Καπουλέτη είναι δύο οικογένειες που αλληλομισούνται επί χρόνια και βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα γνωρίζονται και ερωτεύονται. Δυστυχώς ο Ρωμαίος είναι ένας Μοντάκος και η Ιουλιέτα είναι μια Καπουλέτη. Το μίσος ανάμεσα στις δύο οικογένειες προκαλεί δραματικά γεγονότα, καθώς ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα προσπαθούν να μείνουν μαζί με αποκορύφωμα το τραγικό τέλος των δύο εραστών που περνούν κατά αυτόν τον τρόπο στη σφαίρα του θρύλου. Στην παράστασή μας θα σας παρουσιάσουμε την περίφημη σκηνή του Βαλκονιού, όπου οι δύο άμυροι νέοι εξομολογούνται τον έρωτά τους ο ένας τον άλλο, καθώς και τη σκηνή με το τραγικό τέλος τους. Υποδεχθείτε τον Θεμιστοκλή Μαλεσάντο στο ρόλο του Ρωμαίου και την Κυριακή Τριανταφυλλίδου στο ρόλο της Ιουλιέτας. That's
stars. Arise, my son, give me an issue. Who's already sitting in the world? About America, far more fair to see. Be not humane, 60 centuries. Your best delivery is but sick and green and but fools of wear. This is my lady. Oh, it's my love. It's a new silver. She speaks, yet this is nothing. What of that? Her eye discourses. I'll answer it. The fairest house will also inhabit some business. Do not treat your eyes with people with the speed to them dead. What if your eyes were dead? There is a head. The brightness of its head. Would save those stars. As daylight doth the lamp. Her eyes in heaven would soon so blind that birds would sing and think it were not night. See how she brings it to sit upon her hand. Oh, that I would have loved her on their person. Oh, speak again, my dancer, for thou art as glorious as light in all my head. As is a wind, the messenger of heaven, and true the words of dead wandering eyes of mortals, that all have to gaze on him, that he be stands in his plastic clouds, and saved from the bustle. Oh, wherefore, my dear Lord, was there far, which refused thy love? Or if thou would not, be not for my love, and no longer because. Shall I hear more? Or shall I speak of this? Just that name, that is my name. Thou art thyself going up to Montague. What is Montague? It is not hunt, nor foot, nor feet, nor faces, nor any other but belonging to a woman. Oh, this unhappy. Oh, that to call a rose, by any other name would smell as sweet. So wrong your good. Were you not Romeo, Comrade, for dinner, dear, the foxes with me in the dark attack? Romeo doth thy name, but for thy name it is no part of me. Take all myself. I take thee at thy word. Only but love that we knew baptized. Henceforth, I never will be Romeo. But man of earth, thus this kind of knight so stumbles in my couch. By name, I know not how to tell thee who I am, but it is him. But I treat him. My ears have not yet heard 100 words of their tongues out, yet I know the sound, but I am not ready at the moment. Λίγα λόγια για την πλοκή του έργου.
Ο πατέρας του πρίγκιπα Άμλετ, ο βασιλιάς Άμλετ της Δανίας, πεθαίνει ξαφνικά, ενώ ο Άμλετ λείπει για σπουδές στο πανεπιστήμιο. Ο αδερφός του βασιλιά, ο Κλάβδιος, παίρνει τον θρόνο και νυφεύεται την μητέρα του Άμλετ, Γερτρούδη, προς απελπισία του Άμλετ. Ο βασιλιάς Άμλετ επιστρέφει στο κάστρο ως φάντασμα που επιζητεί εκδίκηση για το θάνατό του. Το φάντασμα λέει στον... Το φάντασμα λέει στον Άμλετ ότι ο Κλάβδιος τον δολοφόνησε ενώ κοιμόταν. Και ο Άμλετ υπόσχεται να πάρει εκδίκηση για το θάνατο του πατέρα του. Ωστόσο, αναστοχαστικός από τη φύση του, καθυστερεί να αναλάβει δράση και βυθίζεται σε βαθιά μελαγχολία, ακόμα και εμφανή τρέλα. Ο Κλάβδιος ζητά από δύο παλιούς φίλους του Άμλετ να έρθουν στο κάστρο για να ανακαλύψουν τι τον βασανίζει, αλλά ο Άμλετ γνωρίζει ότι οι παλιοί φίλοι είναι κατάσκοποι του Κλάβδιου. Όταν μια ομάδα ηθοποιών έρχεται στο κάστρο, ο Άμλετ τους λέει να παρουσιάσουν ένα ιδιαίτερο έργο. Το έργο αφηγείται το ιστορικό ενός φόνου που υπενθυμίζει στο Κλάβδιο τον τρόπο που σκότωσε τον αδερφό του. Η αντίδρασή του είναι τόσο έντονη, ώστε αναπόφευκτα αποδεικνύει την ενοχή του. Στο τέλος, ο Άμλετ αναλαμβάνει δράση σε μια κατάσταση που καταλήγει τραγικά για όλους. Εμείς θα σας παρουσιάσουμε τη σκηνή όπου, έχοντας αρχίσει να χάνει τα λογικά του, ο Άμλετ αποπέρνει την άμυρη οφηλία, τη μνηστή του, τη συμπεριφέρεται πολύ σκληρά και την αποδιώχνει από κοντά του, με αποτέλεσμα να οδηγήσει την άτυχη οφηλία επίσης στη τρέλα και τελικά στον άδικο χαμό της. Καθώς και τη σκηνή με τον περίφημο μονόλογο του Άμλετ, όπου διερωτάται να ζει κανείς ή να μη ζει, ιδού η απορία, to be or not to be. Στους ρόλους του Άμλετ, το Θεμιστοκλής Μαλεσάντος και της οφηλίας η Κυριακή Τριανταφυλλίου. Oh, what a rogue piston slave am I. Is it not monstrous that this fair hair, but in a fiction, in a dream of passion, could force you so to his own conceit upon her working, all his visit want, tears in his eyes, destruction in his aspect, and broken voice and his whole function shooting reforms to his conceit. And all for nothing. To heck you back. What's heck about the him of his Hecuba that he should wait for her? What would she do had he the motive of the cure for passion that I have? She would drown the stage with tears and cleave the tenor reel with horrid speech. Make mad the guilty and appall the free, confound the ignorant and amaze indeed the very faculties of eyes and ears. Yet I, a dove, and madly mettled rascal, peep like me. It's only a dream, some prankin' of my cause and can say nothing. No, not for a king upon whose property most in life without defeat was made. Am I a coward? Who calls me villain? Breaks my plate and cross-plucks on my beard and throws it in my face? Who does me this? Swoons, I should take it, for it cannot be. But I'm pigeon-driven to lack gold to make oppression bitter. Where oh, this? I should have fatted all the region guides in this era with this slave, soulful, bloody, baldy villain, remorseless, treacherous, lecherous, kindless villain. Vengeance! Why? What an ass am I? This is most brave. But I, a son of a dear father, murdered, prompted to my revenge by heaven and hell, must like a whore, unpack my heart with walls of holy person, like a very drop, a scullion, fire upon it, fall! But my brain, I hear a guilty creature sitting on it, laid half by the very cunning of deceiving, struck so to the soul, that presently they have proclaimed the malefactions. For murder, though, I have no tongue, but we speak with most miraculous of organs. I have this place played exactly like the murder of my father before my now fool. I'll observe his looks. I'll attend him to the quick if he but blends. I know my course. The spirit that I have seen may be the devil. And the devil hath perhaps in a pleasing shape, yeah. And perhaps out of my weakness and my melancholy, as he is very potent with such spirits, abuses me to damn me.
I have grounds more relative than this. The place they think, wherein I'll cut the conscience of the king. Suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles without opposing anything. To die, to sleep, no more, and by sleep to say when the heartache and a thousand natural shocks that flesh is heir to, it is a consummation divided to be wished. Return to dream. Aye, there's a rock. Or in that sleep of death, dreams may come and we have suffered off this mortal coil must give us pause. There's a respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scores of time, the oppressor's wrong, the cabinet's contumely, the laws delay, the insolence of office and the superiors, the pacing merit of the hour worth he takes. When he himself minds his wit, his mate with the bear. To whom could fabulous bear to grind and sweat under a weary life, but that the dread of something after death? The undiscovered country from whose bore no traveler returns, puzzles the will and makes us rather bear the things we have and fly to others that we know not of. Thus conscience does make cowards of us all. And has the native hue of resolution sickly tall, with the pale cast of thought and enterprise of great deeds and moment. With this regard, the parents terror eye and lose the name of action. Soft you now, the fair Ophelia, nymph, and thy horizons, the all my sins were with it. Lord, how does your honor for this man? I humbly thank you. Well. My daughter hath remembrances of yours that I have longed too long to your deliver. I pray you now receive them. No, not I. I never gave you aught. Are you not Lord to your regiment, indeed? And with them, words of so sweet breath composed as speak with peace on your lips. Look, Evermore, take this again. What to the noble mind, rich gifts what born give us proven kind, there, my lord. Are you honest? My lord. Are you fair? What means your oxen? But if you be honest and fair, your honesty should admit no disgrace to your beauty. Excuse me, my lord, tell me the contrary of honesty. Aye, truly, for the power of pity will soon transform honesty from what it is to about, and the force of flux upon those little beauty that his life is. This was some time of paradox, but now, time gives it proof. It loved me once. Did my lord so make me believe so? You should not have believed me, for virtue cannot to inoculate, but you shall release of it. I loved you not. What was the more to see? You could marry me. Why wouldst thou be a breeder of sinners? I am myself a bit of my own spirit of suspicion of such things that I would tell my mother to warn me. A very proud, revengeful, ambitious, with more offenses at my head than I have also put in imagination, here to say for time, pardon me. Why do such fellows as I be groaning between earth and heaven? There are no more soul. The life of none of us goes by wasting none of me. Where's your father? Let the doors be shut upon him, that he may bear the fool nowhere but in his own house. Farewell. Oh, help me, sweet heaven. If thou dost marry, I think it was plague for thy dying. If thou hast faced the signs, as pure as snow, the soft mother's face by losing. If thou live, he needs marry. Marry a fool, provide you know well enough what monsters you make of him. Go to. Heavenly powers of sword. Fear the remains well enough. God has given God facing me to just another. You dig with your own and the least. Admit that God's wisdom will make you wonder with your ignorance. Go to! Hello, Warren!
me mad. So you have no more marriages. Most of the men are already old, but one shall live. The rest shall keep us near. Farewell. Ο καθηγητής φωνητικής Henry Higgins και ο συνταγματάρχης Pickering, ο οποίος είναι ειδικός στις ινδικές διαλέκτους, πρωτοσυναντούνται στο Covent Garden του Λονδίνου κάποια βροχερή νύχτα. Επίσης συναντούνται με την νεαρή ανθοπόλητα Eliza Doolittle, ένα νεαρό κορίτσι, μόλις 18 ετών. Ο Higgins βάζει στοίχημα με τον συνταγματάρχη Pickering ότι μπορεί να μεταμορφώσει την ομιλία και τους τρόπους της Eliza Doolittle, μιας κοινής ανθοπόλητας, και να την παρουσιάσει ως δούκισσα στα μέλη της υψηλής κοινωνίας του Λονδίνου. Τελικά κερδίζει το στοίχημα και καταφέρνει να αλλάξει την Eliza σε μια αληθινή και ωραία κυρία. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν τη σκηνή όπου ο Higgins αγωνίζεται καθημερινά και 6 μήνες, κάνοντας αδιάκοπα μαθήματα στην Eliza, για να καταφέρει τελικά, όπως είπαμε, να τη μετατρέψει σε μια αληθινή και όμορφη κυρία. Το My Fair Lady εξού. Στους ρόλους λοιπόν του Professor Higgins, του καθηγητή φωνολογίας, ο Θεμιστοκλής Μαλεσάνκος, στο ρόλο της Eliza Doolittle η Αγγελική Νικολαίδου και στο ρόλο του συνταγματάρχη Pickering ο Αλέξανδρος Χάλτσης. A-E-I-O-U I-A-I-O-U A-E-I-O-U That's what they said, I-A-I-O-U Let's find something here. The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain. Didn't I say that? No, you didn't say that. You didn't even say that. Every night before you go to sleep, you say this 50 times instead of your prayers. Now, let's try something for your ages. Repeat after me. In Hartford, Hereford, and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. In Hartford, Hereford, and outside, hurricanes hardly ever happen. Let's try something easier. Every time you pronounce the letter H right, the flame will waver. Otherwise, it remain stationary. Wait. Come on! Ha, ha, ha. Ah, ah, ah. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Continue. Ha, 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 ha.
περνούν οι μήνες και οι μέρες και οι εβδομάδες και η σκληρή δουλειά για να μπορέσει να κάνει την Ελάιζα κυρία ο καθηγητής Χίκινς συνεχίζεται. How kind of you to let me come. How kind of you to let me come. How kind of you, kind of you. How kind of you to let me come. It's a cup of tea kind of you. Say cup of tea. 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 It's awfully good cake, Miss. I wonder where Mrs. Fish gets it. First-rate cake and strawberry tarts are delicious. Have you tried the plate cake yet? Why did you stop? Try it again, Eliza. Cup of Have tea. You tried the plate? Bakery! Say, cup of tea. Cup. Now, for our next exercise. Open your mouth. These are marbles. Make this as if the marbles weren't there. With blackest moss, the flower pots were thickly crusted one and all. With blackest moss, the flower pots were thickly crusted one and all. I can't say a word, not a word. With blackest moss, the flower pots were crusted. A flower pot? Doesn't matter, I've got plenty more. With blackest moss of flower pots were thickly crusted one and all. Blackest moss the flower pots were thickly crusted one and all. Και μετά από τόσους κόπους και σκληρές προσπάθειες, το επιθυμητό αποτέλεσμα έρχεται. Η Ελάιζα τελικά μεταμορφώνεται σε μία αληθινή κυρία. The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain. I can't, I'm tired! I know you're tired. I know your headaches. I know that your nerves are as raw as meat in a witch's window. But think what you're trying to accomplish. Think what you're dealing with. The grandeur and majesty of English language is the greatest possession that we have. The noblest thoughts that ever came through people's hearts have contained its excellent imaginative and musical mixtures of sounds. That's what you set yourself out to conquer, Eliza. And conquer it you will. Higgins, by Jove, it's 3 o'clock in the morning. The rain in Spain stays mainly in the plain. What did you say? Say it again. The rain in Spain stays mainly in the plain. I think she's gone. In dust? I think she's gone. In dust? The rain in Spain stays mainly in the plain. By George, she's got it! By George, she's got it! The rain in Spain stays mainly in the plain.
Where does it rain? On the plane! On the plane! And where's the blasted plane? In Spain! In Spain! The rain in Spain stays mainly in the plane. The rain in Spain stays mainly in the plain. Where does it rain? On the plain, on the plain. In Hartford, Hereford, and Hampshire? Hurricanes hardly happen. The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain. Figuring, I think we should try to get a good sound of it.